Όχι, σήμερα κάνω την πρώτη μου εμφάνιση. Τα οικονομάτε ωραία εσείς εδώ. Μοστράρεστε για ωραίοι και τα οικονομάτε. Δεν σας καταλαβαίνω. Ωραία, αφήνα εδώ μέσα. Μάτσο οι γκόμενες και την γκόμενες. Μου φαίνεται θα αλλάξω επάγγελμα. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε τα κέρδη που έχετε εσείς από το επάγγελμά σας. Τρίχες! Τι κέρδη που μας τα τρώει όλα η εφορία. Είσαι υποχρεωμένο να δουλεύεις από το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Θέλετε να πείτε ότι δεν διασκεδάζετε. Μάλλον αυτό θέλετε να πείτε. Αν μας μείνει λίγος καιρός την Κυριακή, τη βγάζουμε στο ποδόσφαιρο. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Λιγάκι, λιγάκι. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός. Κουρέλα! Α, μη μου βγαίνει το έτσι. Αφού είστε κορόιδα, ρε. Ναι, αλλά σας σκίσαμε τα βάρδουλα την περασμένη Κυριακή. Άντε ρε σακλαμάρα που παίζαμε με μισή ομάδα. Και εμείς με την παίζαμε, ρε γάβρο, που μπήκε μέσα ο Γιούτσος η σκοτόστρα και άρχισε να κλαδεύει, λες και κλάδευε τα μπέλη του πατέρα του η σκοτόστρα. Εμείς έχουμε παίχτες, ρε. Τι έχετε? Παίχτες. Τα Ηνωμένα Έθνη έχετε, αυτά έχετε, όχι παίχτες. Αλτσιμπάρ, Μαλτσιμπάρ, Νικολάου, Τριαντάφυλλος, σαν δεν τρεπόσαστε. Είδα τα ρεζιλίγια σας προχθές στο γήπεδο, κουτούλαγε ο ένας τον άλλον. Και βέβαια, πώς να μην κουτούλανε οι άνθρωποι. Αφού δεν μπορούν να συνονοηθούν μεταξύ τους, πού να πρωτοπρολάβει ο διαιτητής να κάνει το διερμηνέα. Δεν τα είδε στα ρεζιλίκια σας, ρε, με τον Πολέτη. Παίρνει ο Πολέτη την μπάλα, με το που την παίρνει φωνάζει ο Τριαντάφυλλος. Δεν το καταλαβαίνει όμως τι του λέει ο Τριαντάφυλλος. Ορμάει, φεύγει από εκεί, έρχεται ο Αλτσιμπάρ, Αλτσιμπάρ, δίμαχο ήττα του λέει, έλα από εδώ. Και παλιά του, οχ, σιγάρε ψηλέ με σακάτεψες. Ορμάει ο Αντωνιάδης, άλλα, άλλα. Γκολ! Σταύρο! Και ύστερα τρέχατε να βρείτε μανταρίστρες να σας μαντάρουνε τα δίχτυα. Κύριε Περιβολάρη, τι τρόπος είναι αυτός? Μα μου βγήκε πολύ άσχημα το πρόσωπο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο, σε παθ...